στο πρώτο ημίχρονο, ένα πρώτο ημίχρονο που έδωσε την περισσότερη ουσία στην ΑΕΛ. Εδώ ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία την ΑΕΚ, 16ο λεπτό μάτσι, από πολύ καλό σημείο, ένα εξαιρετικό σουτ, η μπάλα έφυγε έξω, μπαίνει παλιά, Χαΐμοφ εύκολα αποκρούει. Εδώ 18ο λεπτό, Μοντέιρο θα νικήσει την Ντεκλέρ και Χαΐμοφ και θα κάνει το 1-0 για την ΑΕΛ με υπέροχο τρόπο. Ντεκλέρ πανηγυρίζει με φόντο τους επίσης πανηγυρίζοντες φίλους της ΑΕΛ. Σε αυτούς πήγε ο Μοντέιρο με τον Πάολο Σέρτσο, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής αργότερα σε μια φάση, θα την δούμε και αυτή. Εδώ πιέζουν ψηλά οι παίχτες της ΑΕΛ. Χαρακτηριστική φάση. Να στριμάζει το σούτ, δεν ανησυχεί ο Ντεκρά. Είπαμε από τόσο μακριά. Θα είσαι πολύ φιλόδοξος για να επιχειρήσει σούτ με αντίπαλο τον Ντεκρά. Εδώ είναι η φάση που φώναξαν οι φίλοι της ΑΕΚ για την απόκρουση από τον Ντόσαν Τζούνιορ. Δεν φάνηκε να γίνεται κάτι. Και στο Δημητρίου κάνει το λάθος. Βγαίνει ο Χαΐμοφ μπροστά από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο. Διώχνει. Εδώ η φάση. Να την πάρουμε όσο πιο αργά μπορούμε, παιδιά. Υπάρχουν, τα χέρια είναι απλό. Με φως καλύτερη διάθεση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ πίεσε. Η πίεση αυτή υποχρέωσε τον Ντόσαν Τζούνιορ στο 63ο λεπτό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ντεκρά και να διαμορφωθεί το 1-1. Δύο λεπτά αργότερα όμως, Μιχάλης Κωνσταντίνου δέσε πόσο ψύχρεμα από το ύψος της περιοχής νικά τον Χαΐμοφ και κάνει το 2-1. Μεγάλη σπουδαία νίκη για την ΑΕΛ εδώ στους παίχτες της ΑΕΛ, η οικογένεια εδώ. Και μπράβο και στους παίχτες, τους οπαδούς της ΑΕΚ που χειροκροτούν από την άλλη πλευρά τους παίχτες τους, καθώς το μοίρασμα της χαράς της νίκης ανάμεσα σε παίχτες και οπαδούς της ΑΕΛ. Όλε δικαιολογημένη χαρά, η τελευταία φορά